Πρόεδρος της ΠΕΟ και των Κυπρίων Εργαζομένων, χαιρετίζω τα 75 χρόνια από την ίδρυση της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας και απευθύνω θερμό ταξικό αγωνιστικό χαιρετισμό προς την ηγεσία και τα εκατομμύρια μέλη της. Υψώ αυτά τα 75 χρόνια με τη δράση της, έχει σφραγίσει τις επιτυχίες και τα επιτεύγματα της εργατικής τάξης σε όλες τις γωνιές του κόσμου. Υποστήριξε με συνέπεια τους αγώνες των λαών για δημοκρατία, ανεξαρτησία, ειρήνη και ελευθερία. Εμείς οι Κύπροι έχουμε εισπράξει με ουσιαστικό και έμπρακτο τρόπο αυτή την πολύτιμη στήριξη και αλληλεγγύη. Η ΨΟ ήταν διαχρονικά δίπλα στον αγώνα του λαού μας ενάντια στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, ενάντια στην κατοχή και την ξένη στρατιωτική παρουσία για δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού και επανένωση της πατρίδας και του λαού μας. Στις μέρες μας, η εργατική τάξη σε όλο τον κόσμο βρίσκεται αντιμέτωπη με την ανεργία, τη φτώχεια, τη μετανάστευση, τις κοινωνικές ανισότητες που δημιουργεί η καπιταλιστική ασυδοσία. Αντιμετωπίζει ταυτόχρονα και τις επιπτώσεις της πανδημίας, τις οποίες οι κυρίαρχοι κύκλοι επιδιώκουν να φορτώσουν και πάλι στις πλάτες των εργαζομένων. Οφείλουμε να φανούμε αντάξιοι της πλούσιας 75χρονης ιστορίας της ΨΟ. Κάτω από το λάβαρο της, στη βάση της αλληλεγγύης και του διεθνισμού, ας συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την περαιτέρω ενίσχυση του ταξικά προσανατολισμένου παγκόσμιου συνδικαλιστικού κινήματος, για ένα κόσμο δίκαιο και ειρηνικό, χωρίς διακρίσεις, χωρίς πολέμους και αιματοχυσίες, χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Η ΠΕΟ, σε αυτόν τον αγώνα, είναι σταθερά δεσμευμένη. Ζήτω τα 75 χρόνια ζωής και δράσης της ΨΟ.